Και όπως είχε δεσμευθεί στον αέρα, τήρησε την υπόσχεσή του και είναι σήμερα μαζί μας, εδώ εννοώ, στο πλατό, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Ηλιόπουλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Το χαμόγελο έχει μείνει από την Κυριακή. Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία για μας και ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι, κάναμε μια εσωκομματική διαδικασία, αλλά επιλέξαμε να ανοίξουμε την οπτική στην κοινωνία. Και αυτό ήταν ένα στοίχημα. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην είχε βγει αυτό το στοίχημα. Το γεγονός ότι καταφέραμε ένα κόμμα που το 2015 είχε 30.000 μέλη, αυτή τη στιγμή να έχει 170.000 μέλη και να ήρθαν την Κυριακή και ψηφίσαν 110.000 νέα μέλη, είναι κάτι το οποίο μας κάνει πολύ αισιόδοξους. Απευθύνομαι ένα ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο ότι όποιος θέλει να δυναμώσει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής να έρθει και να λάβει μέρος, και νομίζω ότι από το αποτέλεσμα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Φάγατε ξύλο για αυτή τη διαδικασία όπως την περιγράφετε. Αντιπολίτευσης. Εντάξει, νομίζω είναι λίγο υπερβολική η διατύπωση. Ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζωντανό κόμμα. Σας κλέβασαν, σας ηρωνεύτηκαν, σας επιτέθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιος θα πει είναι το αναμενόμενο, και από το κίνημα αλλαγής. Επιτρέψτε να ξεκινήσω λίγο από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είσαι ένας πολιτικός χώρος, ο οποίος την τελευταία φορά που έχεις να εκλέξει πρόεδρο, θυμόμαστε τα ευτράπελα με το πεσμένο σύστημα της αναβολής κτλ. Είναι καλό επί της αρχής να είσαι λίγο πιο προσεκτικός όταν σχολιάζεις διαδικασίες άλλων κομμάτων. Δεύτερον, πραγματικά αναρωτιέμαι πόσα κομματικά μέλη πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να πληρώσει ίσως μία μέρα τα 340 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες. Και τρίτο, επειδή μερικές φορές η ζωή φροντίζει να παντιώνται όλα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο της κυρίας Αριστοτελίας Πελώνη το 2018 στην Καθημερινή, που έκανε ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία, για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, όπου λέει η Νέα Δημοκρατία με 155.000 μέλη κέρδισε το στοίχημα της συμμετοχής. Οπότε νομίζω ότι τα πάνω από 150.000 μέλη που ήρθαν του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν και να γραφτούν μέλη, γιατί αυτό για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, δείχνει ακριβώς ότι κερδίσαμε το στοίχημα της συμμετοχής και ξαναλέω, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Το πόσο ενοχλήθηκαν από αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε, είναι άλλος ένας δείκτης ότι τα πράγματα πήγαν άρα καλά. Άρα εσείς το μετρήσατε έτσι. Το μετράμε και έτσι. Ως βαθμό ενόχλησης. Το μετράμε και έτσι. Το μετράμε και έτσι. Και φάνηκε. Όχι, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω φάνηκε αυτό που λέτε. Ναι, ούτως ή άλλως να το μετράς και ο πολιτικός ανταγωνισμός φαίνεται και εκεί. Δηλαδή, όταν η στρατηγική σου πουθενά δεν πιέζει, να το πω αν θέλετε, όχι ενόχληση, πουθενά δεν πιέζει τον αντίπαλο, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα στην πολιτική σου στρατηγική. Και είναι φανερό ότι η πολιτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πιέζει την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι πιέζει πραγματικότητα την κυβέρνηση. Και πιέζει πραγματικότητα την κυβέρνηση, το ξέρετε πολύ καλά από το ρεπορτάζ σας, το ξέρετε πολύ καλά από τον κόσμο με τον οποίο συνομιλείτε. Εσείς με αυτή την πραγματικότητα συνδέσατε και την διαδικασία της Κυριακής. Δηλαδή είπατε, το έλεγε πολύ συχνά, ακόμη και την τελευταία μέρα που ήταν στη Θεσσαλονίκη, στην Πολύχνη, ο επικεφαλής σας, ο κύριος Τσίπρας, ότι αν θες να φύγει αυτή η άθλια κυβέρνηση, έλα στις διαδικασίες μας. Άρα εσείς νιώσατε ότι μεταφέρατε και τη δυσφορία της κοινωνίας στην κυβέρνηση ως μήνυμα. Πέρα από τη χαρά που έδωσε, όπως είπατε, αυτό το άνοιγμα της διαδικασίας για τους λόγους που περιγράψατε και που περιέγραψαν τα στελέχη σας και όλες τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είναι διαφορετική, είπαν πολλοί, η κουλτούρα της αριστεράς ως προς αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω ότι ξεκάθαρα αυτό έγινε. Και ξεκάθαρα αυτό έγινε γιατί ακριβώς ο πολιτικός ανταγωνισμός κρίνεται στο ποια είναι η μορφή, ποιο είναι το κόμμα το οποίο θα εκφράσει ένα μήνυμα. Άρα το γεγονός ότι σήμερα η εναλλακτική, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από εκεί που ήταν ένα κόμμα με 30.000 μέλη, έχει φτάσει να είναι ένα κόμμα με 170.000 μέλη, αυτό αποτυπώνει μια δυναμική. Από εδώ και πέρα, επιτρέψτε να πω ότι προφανώς είναι στο χέρι μας, με προγραμματικό συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή με βάση αυτά τα οποία προτείνουμε για τα άμεσα μέτρα για την ακρίβεια, με αυτά τα οποία προτείνουμε για τη ρύθμιση και διαγραφή του πανδημικού χρέους, που για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, με αυτά τα οποία προτείνουμε για τα εργασιακά, για τις συλλογικές συμβάσεις, για τους μισθούς, στο χέρι μας είναι προγραμματικά να δείξουμε όχι απλά ότι είναι απαραίτητη η κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά ότι τα πράγματα μπορούν και πρέπει να πάνε αλλιώς. Όταν λέτε για το πανδημικό χρέος, μιλάτε για τις επιστρεπτές, για παράδειγμα. Και για τις επιστρεπτές. Γιατί είδαμε ότι η μέρημνα της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε χθες, εξαντλήθηκε στο να πάμε ένα μήνα πιο πίσω. Mm-hmm. Θα μου πείτε, έδωσε κι άλλη αναβολή, αλλά δεν γίνεται κουβέντα για διαγραφή. Η γνώμη μας είναι ότι οι επιστρεπτές πρέπει να γίνουν μη επιστρεπτές. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πέρα στο σύνολο του, πέρα από το κομμάτι ακριβώς, που έχει ήδη αφαίρεση. Ακριβώς. Πέρα από αυτό όμως, ας σκεφτούμε έναν ελεύθερο επαγγελματία που μέσα σε αυτή τη διαδικασία της πανδημίας, που δεν ήταν, αν θέλετε, μια δικιά του κακή επιχειρηματική απόφαση, συσσόρεσε χρέη απέναντι σε ασφαλιστικά ταμεία και φορείες.
τη στιγμή που είδε τη δουλειά του και τους τζίρους του να καταραίουν. Εμείς λέμε ότι και αυτά τα χρέη... Αυτό θα γίνει αδιακρίτως όμως, ξέρετε γιατί σας το λέω, επειδή δημοσιεύτηκαν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή έχουμε επιχειρήσεις εστίασης που πήραν 2 και 3 εκατομμύρια επιστρεπτές. Αυτά να χαριστούν. Εμείς λέμε ότι η επιστρεπτέα δεν πρέπει. Ναι, πρέπει στο σύνολό της η επιστρεπτέα να γίνει μία επιστρεπτέα, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις που τα πήραν με κριτήρια τζίρου κτλ. Δεν τα πήρε κανένας χωρίς κριτήρια. Αν κάπου υπήρξαν παρατυπίες στα κριτήρια, αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι με βάση την πτώση του τζίρου, δηλαδή έχεις επιχειρήσεις που είχαν πτώση του τζίρου άνω του 60%. Εκεί πρέπει να πας και για ένα γενναίο κούρεμα ενός μέρους του χρέους και να ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Στο καλό προαίρετο ερώτημα κάποιου ότι πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα ή πόσο θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό, η απάντηση είναι η εξής, ότι το κράτος δεν θα εισπράξει τίποτα από έναν επιχειρηματία που θα κλείσει το μαγαζί του. Γιατί πλέον αυτό είναι το ερώτημα. Με ανοιχτό μαγαζί, λέτε κάτι θα ακριβώς, ακριβώς. Και θα μείνουν ανοιχτές αυτές οι επιχειρήσεις, άρα θα διατηρηθούν και θέσεις εργασίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξαναμπούμε σε ένα αρνητικό σπιράλ μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κλείνουν νέου κύματος ανεργίας. Η ελληνική οικονομία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Και αν δεν γίνει αυτή τη στιγμή αυτή η επιλογή, λέω αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα σε ρήτρα διαφυγής για τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια στιγμή που υπάρχει ακόμα αυτή η χαλαρότητα λόγω της αβεβαιότητας, πάρα πολύ φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν αυτές οι επιλογές. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πάμε στο θέμα της ακρίβειας, πάμε στο θέμα της ενέργειας κυρίως. Μας έλεγε πριν από λίγο η κυρία Βούλτεψη ότι αυτό που εσείς λέτε πως συνέβη στην Ιβηρική Χερσόνησο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και στις πρώτες εφαρμογές το απέτυχε γιατί είδαν ότι δεν είναι λειτουργικό. Και είναι εντελώς διαφορετικό και το μείγμα της ενέργειας, δηλαδή δεν εξαρτώνται από την Ευρώπη, για το φυσικό αέριο το παίρνουν από την Αλγερία, ότι έχει αρκετές άπε, το λέω για κάποιον που πιθανόν τώρα προσθέθηκε στην συντροφιά μας. Εσείς επιμένετε ότι μπορούμε σε αυτή την διεθνή κρίση να δώσουμε όμως και εθνικά χαρακτηριστικά. Να ξεκινήσουμε λίγο από κάποια βασικά στοιχεία για να δούμε πώς αποτυπώνεται η κατάσταση. Γιατί έχετε δίκιο ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, μεσοσταθμικά στο τελευταίο 8μηνο, η αύξηση της τιμής του ρεύματος για τον καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 20-30%, στην Ελλάδα είναι στο 80%. Η Ελλάδα είναι η χώρα όπου το 99% των αυξήσεων στη χοντρική, το ξαναλέω, το 99%, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των αυξήσεων στη χοντρική, περνάει στον καταναλωτή. Η δεύτερη χώρα είναι η Αυστρία με μόλις 46%. Άρα εδώ έχουμε μια τεράστια ιδιαιτερότητα. Και για να το πω λιγότερο ευγενικά και συγχωρέστε με γι' αυτό, στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα πιάτσικο. Μιλάμε για μια λαϊλασία κατά των πολιτών. Και αυτή τη λαϊλασία τη συντονίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Λόγω τη ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Με τον τρόπο που προχώρησε αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα κρίσιμο εργαλείο το οποίο ενώ θα έπρεπε να ασκεί ένα ρυθμιστικό ρόλο, ενδιαφέρεται μόνο για τη χρηματιστηριακή τιμή τη συμμετοχή και έχει αφήσει ακάλυπτους τους καταναλωτές, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Δεύτερον, λόγω του βίαιου τρόπου με τον οποίο προχώρησε η απολιγνητοποίηση, χωρίς κανένα σχέδιο και όχι για μία πράσινη μετάβαση. Γιατί το να προχωράς την απολιγνητοποίηση και να βαθαίνεις την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμενο φυσικό αέριο, που είναι ορυκτό καύσιμο, είναι και αυτό πρόβλημα. Και τρίτον, λόγω της εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα νοικοκυριά. Να σας υπενθυμίσω τη δήλωση Χατζηδάκη όταν ήταν υπουργός, που λέει θα προχωρήσουμε στην απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις, οι καταναλωτές δεν θα δουν αυξήσεις. Αυτή η δήλωση Χατζηδάκη στην πραγματικότητα είναι δήλωση ενοχής. Άρα τι λέμε, υπάρχει εργαλειοθήκη από την Κομισιόν για μια σειρά από ζητήματα, είτε μιλάμε για τη μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης σε καύσιμα, φυσικό αέριο κτλ. Είτε μιλάμε για το πλαφόν στη χοντρική, στη λιανική, που μια σειρά από χώρες έχουν βάλει, η Γαλλία έχει εφαρμόσει ήδη πλαφόν στη λιανική τιμή. Άρα υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει. Γι' αυτό λέμε ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα καλύπτει την εσχροκέρδεια. Εσείς μιλάτε για μια ανοχή του Μαξίμου, όχι γενικότερα της κυβέρνησης, μάλλον για μια συνενοχή του Μαξίμου σε αυτά τα υπερκέρδη. Έχουμε μια πρώτη ένδειξη για το μέγεθος των κερδών. Εσείς θα επιμείνετε στο να πάμε έστω με τα στοιχεία που έδωσε η διοίκηση της ΡΑΕ τώρα στη φορολόγηση, γιατί εσείς λέτε πρέπει να πάμε, αλλά και να δούμε πού θα κατευθυνθούν, πώς θα φτάσουν στον πολίτη. Εμείς λέμε πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να δούμε ακριβώς το πόρισμα της ΡΑΕ. Και με βάση αυτά τα οποία βγήκαν εκείνες τις μέρες στη δημοσιότητα και ποτέ δεν διαψεύστηκαν, στο ίδιο το πόρισμα της ΡΑΕ, η ανεξάρτητη αρχή λέει ότι μετρήσαμε με τη μεθοδολογία που μας υπέδειξε το Υπουργείο, γνωρίζοντας ότι δεν είναι ενδεδειγμένη.
Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, επιτρέψτε να πω ότι με βάση τις πληροφορίες που μας ήρθαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπάρχουν μια σειρά από ανοιχτά ερωτήματα. Για τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης επισκέφθηκαν και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου φαίνεται ότι και στο πόρισμα της ΡΑΕ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κενά. Το πόρισμα της ΡΑΕ κάνει λόγο για ένα αρχικό ποσό της τάξης των 900 εκατομμυρίων, από το οποίο όμως εξαιρούνται τα κέρδη από το φυσικό αέριο. Και αυτά είναι κέρδη εξαμήνου. Άρα νομίζω ότι επί της αρχής έχουμε δικαιωθεί όταν μιλάγαμε για κέρδη τα οποία προσεγγίζουν το 1,5 δις στο 8μηνο, προσμετρώντας και τα κέρδη από το φυσικό αέριο. Προφανώς πρώτον και πρέπει να φορολογηθούν αυτά τα υπερκέρδη, όπως κάνουν ήδη μια σειρά από χώρες. Δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε εδώ την πυρίτιδα. Είναι οδηγία, όχι οδηγία, είναι στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν αυτό. Το κάνει ήδη η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία. Άρα μπορούμε, αν θέλετε, να πάρουμε και τεχνογνωσία και για το πώς βρίσκεις αυτά τα υπερκέρδη και τα φορολογείς. Ένα είναι αυτό. Αλλά δεύτερο, επίσης πολύ κρίσιμο, πρέπει να ακυρώσουμε αυτόν τον μηχανισμό παραγωγής υπερκερδών. Δεν έχει νόημα να έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος στον δικό σας λογαριασμό, στον λογαριασμό των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, παράγει τόσο τεράστια υπερκέρδη. Γιατί, παραδείγματος μας χάρη, η τιμή της μεγαβατόρας που παράγεται από ανανεώσιμες μετράει με τον ίδιο τρόπο που μετράει η πιο ακριβή τιμή του φυσικού αερίου. Άρα πρέπει να ακυρωθεί αυτός ο μηχανισμός παραγωγής υπερκερδών και όχι απλά να τον αφήσουμε εκεί και να φορολογηθεί. Να ακυρωθεί και ποιος είναι ο τρόπος για να ακυρωθεί το πλαφόν. Ελάτε να κλείσουμε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σας σχόλιο, μετά το πρώτο βράδυ, ενώ μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ήταν ότι φορτωνόμαστε F-35 για να μην δώσουμε, να μην δώσουν οι Αμερικάνοι, συγγνώμη, στην Τουρκία τα F-16. Εσείς μετράτε απώλειες παρά κέρδη από αυτή την επίσκεψη, τουλάχιστον ως προς τα συμφέροντα της χώρας, πέρα από το τι έγινε σε σχέση με το πολιτικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη. Γιατί? Αυτή η επίσκεψη θα ήταν πάρα πολύ πετυχημένη αν δεν αναφερόταν σε μια χώρα που έχει γειτονική χώρα την Τουρκία και πρόεδρο τον Ερντογάν. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε σε μια περιοχή όπου η ένταση δυστυχώς διαρκώς ανεβαίνει, και τονίζω το δυστυχώς, δεν είναι ζήτημα αυτό να κάνουμε εσωκομματική αντιπολίτευση μέσα στη χώρα αυτή τη στιγμή, αλλά ανεβαίνει η ένταση και έχουμε μια εξωτερική πολιτική από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη η οποία δεν δίνει απαντήσεις. Ούτε τις κυρώσεις έχει προχωρήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με τη στάση του δεδομένου συμμάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταφέρει να αναδοθεί ένα σήμα περιορισμού αυτής της επιθετικότητας. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με δηλώσεις του φαίνεται ότι είναι εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να προμηθευτεί νέα αεροσκάφη, νέα πολεμικά αεροσκάφη και πολεμικό υλικό η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είδαμε μια επίσκεψη στην οποία πουθενά δεν αναφέρθηκε η προκλητικότητα και η καταδίκη αυτής της τουρκικής προκλητικότητας και αναθεωρητικής πολιτικής στην περιοχή. Άρα δυστυχώς έχουμε λόγους να είμαστε ανήσυχοι. Και βλέπουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία έχει αποτύχει στο να βάλει ένα φρένο, κάπως να περιορίσει, να βάλει ένα όριο σε αυτή την προκλητικότητα. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Ελιόπουλε.